Λουκέτα και απολύσεις προσωπικού διαβλέπουν το χειμώνα στον χώρο της εστίασης στην Κρήτη ιδιοκτήτες με φόντο τις αυξήσεις φωτιάς στο ηλεκτρικό ρεύμα και τις υπέρογκες αυξήσεις στις πρώτες ύλες, ενώ αρκετοί επαγγελματίες πρόκειται να μειώσουν τις ημέρες λειτουργίας του καταστημάτων τους και για όσο αντέξουν. Κανένας από τους συναδέλφους δεν είναι αισιόδοξος για το χειμώνα και πάρα πολλοί δεν σας κρύβω ότι θα αναγκαστούν να μειώσουν τις μέρες λειτουργίας τους, την εβδομάδα δηλαδή, ή θα αναγκαστούν να κλείσουν όσοι από τους συνάδελφους δουλεύουν το δεκάμηνο. Θα δούμε ενδεχομένως συναδέλφους σας να περιορίζουν και το μενού στα καταστήματά τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε πάρα πολλά πράγματα θα μειωθούν στο κατάλογο και θα προσπαθήσει να επιβιώσει, να βγάλει το χειμώνα όσο μπορεί πιο ανέμακτα. Περιφερειακά του Ηρακλείου έχουν κλείσει πάρα πολλά και ήδη πουλούνται πάρα πολλά. Πουλούνται. Βεβαίως. Τα καφέ στην εστίαση. Είναι δηλαδή πάνω 50. Φαντάζομαι πως ναι, από ό,τι γνωρίζω περιφερειακά, μπορεί και παραπάνω, πάνω από 100 επιχειρήσεις. Περιμένετε όμως να δείτε το Φεβρουάριο τι θα γίνει. Γιατί τότε είναι το κομβικό σημείο που δεν αντέχει την πίεση μια επιχείρηση. Μπαίνουν λουκέτα και θα μπουν και πάρα πολλά, γιατί όλοι περιμέναμε να τελειώσει η σεζόν, να δούμε τι θα γίνει. Επιτείνεται η ανεργία, σίγουρα θα χάσουν ορισμένοι εργαζόμενοι τη δουλειά τους και δεν είμαστε τώρα για να καθόμαστε άνεργοι. Κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Κάτι πρέπει να κάνει, νομίζω, στο χώρο της εστίασης, γιατί θα έχουν πολλούς άνεργους. Εάν θέλει να δει το θέμα της ανεργίας και τα καταστήματα θα κλείσουν. Αυτό είναι μεγάλο θέμα για μας. Πάνω από 10.000 ηλεκτρικό ρεύμα καλείται να πληρώσει ιδιοκτήτης για καφετέρια 30 τετραγωνικών μέτρων στην καρδιά του Ηρακλείου. Για ένα λογαριασμό 2.600 ευρώ το ρεύμα ήρθε η ρήτρα αναπροσαρμογής 7.500 ευρώ. Δηλαδή του δέσουν γύρω στις 10.500 ευρώ το ρεύμα συνολικά. Ο λογαριασμός Ιουλίου-Αυγούστου στο φούλ του σεζόν με όλα τα ψυγεία να δουλεύουν, με όλα τα ρεύματα και με όλα αυτά που καταναλώνουν ρεύμα και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ενός καταστήματος εστίασης είναι γύρω στα 2.000 με 2.200 περίπου το δίμηνο, κάπου εκεί έβγαινε. Ίσως και 2.300. Τώρα περνάει τις 5.000 ο αντίστοιχος, ακριβώς ο ίδιος λογαριασμός. Ο τουρισμός αποτέλεσε μεγάλη οικονομική ανάσα και στον χώρο της εστίασης, όμως από το νέο έτος ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση των λουκέτων, καθώς αρκετοί δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά τους έξοδα. Βάλαμε πλάτη μεγάλη στο να μην υπάρξουν οι ανάλογες ανατιμήσεις που υπήρχαν στην αγορά, στο ράφι. Ο χειμώνας δεν θα είναι δύσκολος μόνο για μας, θα είναι δύσκολος για όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος έχει κρίση. Όλος δυστυχώς. Σε καφετέρια μεγάλη δεν προπαμάμε. Εμείς το καφεδάκι θα έχουμε εδώ και τίποτα άλλο. Και κοιτάμε το πώς να επιβιώσουμε. Εγώ ήδη αυτή τη στιγμή ξέρω δύο μαγαζά τα οποία είναι έτοιμο προς μπουκέτο. Καφενεία. Σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται και τα συνοικιακά καφενεία. Εμάς δεν μας βοηθάει κανένας, γιατί τουρισμός εδώ δεν έρχεται. Και εκ των πραγμάτων η ακρίβεια μας παίρνει, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τίποτα και τελικά φτάνουμε στο σημείο του λουκέτο. Γιατί ΔΕΗ, παγιωμένο καθεστώς. Ακρίβεια. Το κρέας, η πασέτα έχει φτάσει 6 ευρώ. Μα εγώ για να πάρω πασέτα 6 ευρώ να τη γανίσω εδώ που θέλει ένα συνταξιούχος, πώς θα τον ικανοποιήσω? Να του δώσεις τι, από τη στιγμή που πρέπει να προσφέρεις ένα κομματάκι. Τι να προσφέρεις. Τα οικονομικά χτυπήματα, όπως λένε, είναι αλλεπάλληλα, ενώ προβληματισμός επικρατεί και με το ζήτημα της θέρμανσης, καθώς οι σόμπες στους εξωτερικούς χώρους θα μειωθούν λόγω ακρίβειας. Εμείς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πλέον σε αυτά τα έξοδα, τα οποία θα είναι. Υπάρχει περίπτωση να μην βάλετε τις σόμπες? Υπάρχει πιθανότητα, θα βάλουμε κάποιες σόμπες, αλλά όχι αυτές που είχαμε πέρυσι. Δηλαδή θα βάλουμε μια, δύο, τρεις και θα τις μεταφέρουμε το ένα μπελάδι στον άλλο.